Είμαι η Αγγελική και σήμερα είπα να κάνουμε ένα crash test για δύο προϊόντα που υπόσχονται ρεφλέ στο σπίτι. Τι λέτε, πάμε να ξεκινήσουμε? Αρχικά να σας συστηθώ και να σας πω ότι είμαι η Αγγελική και είμαι πολύ μελαχρινή. Τα μαλλιά μου σχεδόν μαύρα. Επιμένω όμως τα τελευταία χρόνια στις ξανθές αντάβιες. Το πρόβλημα είναι ότι το πολύ μαύρο μαλλί με την πολύ ανοιχτή αντάβια κυτρινίζει αμέσως. Και είναι και αυτό που εγώ μισώ. Δεν θέλω καθόλου να βλέπω την κιτρινίλα στο κεφάλι μου. Γι' αυτό, ανάμεσα στις αντάβιες, πηγαίνω πολλές φορές στο κομμωτήριο για να κάνω το ρεφλέ. Τελευταίο καιρό στην αγορά βγαίνουν προϊόντα, τα μοβ που λέμε, τα μοβ σαμπουάν, τα οποία υπόσχονται ότι δίνουν το πιο ψυχρό τόνο στο μαλλί, χωρίς να χρειάζεται να πηγαίνεις για το ρεφλέ στο κομμωτήριο. Θέλω να σας πω δύο προϊόντα τα οποία έχω ανακαλύψει εγώ και με έχουν βολέψει. Έχουν δηλαδή ένα σχετικό αποτέλεσμα. Το ένα είναι το σαμπουάν της Elvive, το purple shampoo, το mauve shampoo δηλαδή. Και το άλλο είναι η μάσκα μαλλιών, η silver hair mask της Dallon, δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτά τα προϊόντα έχουν βοηθήσει στο να μην πηγαίνω τόσες πολλές φορές, η συχνότητα δηλαδή να μειωθεί του... Τα μαλλιά, χωρίς την κοτσίδα, είναι αυτά εδώ. Αν δείτε τη ρίζα, είναι πολύ σκούρα. Η αντάβια προσπαθώ να είναι πολύ ανοιχτή και πολύ πυκνή, σχεδόν φαίνεται στις άκρες κάτω-κάτω σε βαφή. Τώρα έχουν ένα τόνο κιτρινίλας που έχει αρχίσει και δεν μ' αρέσει καθόλου. Οπότε θα πρέπει, αν δεν δω κάτι από αυτά εδώ τα προϊόντα, να πάω να επισκεφθώ το κομμωτήριο για το καθιερωμένο μου ρεφλέ. Αυτό που θα κάνω είναι με μια χωρίστρα να μιγράσω μισά-μισά τα μαλλιά, να κάνω την εφαρμογή του ενός από τη μία πλευρά, του άλλου από την άλλη πλευρά και θα το αφήσω για 5 λεπτά. Και αυτό γιατί? Γιατί το σαμπουάν λέει ότι χρειάζεται 5 λεπτά στα καστανά μαλλιά με ανοιχτές αντάβιες και η μάσκα λέει ότι χρειάζεται 5 με 10 λεπτά. Για να είμαι δίκαιη όμως, θα αφήσω και τα δύο 5 λεπτά. Πάω να βρέξω τα μαλλιά και έρχομαι να κάνω την εφαρμογή μαζί σας. Να είμαι πάλι, έβρεξα τα μαλλιά. Τα χώρισα και είμαι έτοιμη για την εφαρμογή. Στην πλευρά αυτή θα βάλω το σαμπουάν. Πώς θα βάλω το σαμπουάν τώρα στο τραπέζι, ένας θεός ξέρει. Αλλά θα κάνουμε μια δοκιμή. Βάζω σε όλο το μαλλί. Και από την άλλη πλευρά βάζω τη μάσκα. Και αυτή μοβ. Αφήνω και τα δύο για 5 λεπτά. Και επανέρχομαι να δούμε το αποτέλεσμα. Λοιπόν, πέρασαν 5 λεπτά, μπορεί και 7, γιατί τραβιόμουν να κάνω δουλειά στο σπίτι. Ξέπλυνα τα μαλλιά μου. Τα ανοίγουμε. Πάω να τα στεγνώσω λίγο με τον πιστολάκι, να τους κάνω και ένα ψηλό σχηματάκι, για να δούμε κανονικά το αποτέλεσμα. Έρχομαι. Τελείωσα, τα έκανα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, νομίζω όμως ότι δεν έχει μεγάλη διαφορά το αποτέλεσμα η μία πλευρά από την άλλη πλευρά. Θεωρώ ότι ένα ανεπαίσθητο, μία ανεπαίσθητη διαφορά έχει αυτό, έγινε λίγο πιο ψυχρό αυτό από εδώ. Δεν ξέρω, σίγουρα πρέπει να πάω για ρεφλέ όμως. Κάτι πρέπει να κάνω. Δεν βγαίνει έτσι. Δεν βγαίνει, δεν πάει έτσι. Νομίζω ότι αυτό εδώ έχει λίγο. Κάτι έκανε.
Κάτι έκανε αυτή η άκρη. Κοίτα εδώ. Κοίτα. Η άκρη αυτή. Και η άκρη αυτή. Νομίζω αυτή είναι πιο κίτρινη. Και αυτή είναι πιο γκρι. Ε? Έτσι νομίζω. Λοιπόν, το crash test τελείωσε. Το αποτέλεσμα το είδαμε. Κατά τη γνώμη μου, το Elvive, το Mauve, κάνει δουλίτσα στο σπίτι. Δέστε κι εσείς, δοκιμάστε το. Νομίζω κάτι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Φιλάκια πολλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.